Εντάξει, ήταν έτσι μια λίγο περίοπλο ότι αυτό που είχε γίνει όλο μάλλον το Σεπτέμβριο που ήρθα εδώ τις πρώτες μέρες Σεπτεμβρίου, ήταν λίγο αργά, η ομάδα είχε αρχίσει το πρωτάθλημα, ήταν πολύ δύσκολο για μένα γιατί ούτε προετοιμασία είχα κάνει κανονικά. Αλλά με τη βοήθεια όλων εδώ πέρα, πραγματικά είχα μεγάλη στήριξη από όλους, είτε αυτοί είναι οι συμπαίχτες μου, είτε ο προπονητής, είτε ο κόσμος, είτε η ομάδα, η διοίκηση, γενικά όλοι. Μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά, με σεβασμό, με αγάπη. Και όταν έχεις όλα αυτά τα πράγματα κοντά σου και νιώθεις σαν την οικογένεια, την ομάδα, τότε μέσα στο γήπεδο σου βγαίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Έτσι και εμένα, πραγματικά με βοήθησαν όλοι εδώ και γι' αυτό θέλω σε κάθε αγώνα να το ανταποδίδω αυτό και να δίνω παραπάνω από το 100% σε κάθε παιχνίδι για τους παίκτες, τον προπονητή, για την ομάδα, για τον κόσμο, για όλους, γιατί μου συμπεριφέρθηκαν πάρα πολύ καλά και εγώ το έχω εκτιμήσει και θέλω να το ανταποδίδω σε κάθε παιχνίδι που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι στον αγωνιστικό χώρο. Από τη Φούλαμ. Ναι. Εντάξει, είναι όλη η ομάδα από την πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ πέρα. Όλοι οι συμπαίκτες μου έχουν φερθεί πάρα πολύ καλά και δεν έχω πρόβλημα πραγματικά με κανέναν. Με έκανα να νιώσω μέλος της ομάδας από την πρώτη μέρα που ήρθα και αυτό με έχει βοηθήσει, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον ιδιαίτερα. Με όλους συνεργάζομαι πάρα πολύ καλά. Ας πούμε, εντάξει, να πω, επειδή έχω παίξει πολλά παιχνίδια με το Sidwell, ας πούμε, στο κέντρο, συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά, αλλά και με όλα τα παιδιά, έτσι, έχουμε βρει χημεία πολύ, πολύ καλή και, εντάξει, είναι πολύ ευχάριστο να παίζεις με αυτούς τους συμπαίχτες. Πιστεύω ότι στα τελευταία παιχνίδια έχουμε βρει ένα καλό ρυθμό. Είμαστε σε καλή κατάσταση και παίζουμε και καλά και παίρνουμε και αποτελέσματα. Αν εξαιρέσω κάπου τον Νοέμβριο με λίγο Δεκέμβριο εκεί που είχαμε ένα έτσι όχι καλό σερί, ένα δίμηνο, 1,5 μήνα περίπου που δεν είχαμε καλό σερί. Γενικά την υπόλοιπη σεζόν πιστεύω έχουμε κάνει καλούς αγώνες. Σε πολλά παιχνίδια είμαστε άτυχοι. Έχουμε χάσει βαθμούς, νίκες στο τελευταίο λεπτό. Από ό,τι θυμάμαι σε 2-3 αγώνες έχουμε χάσει 2 βαθμούς που θα μπορούσαμε να είχαμε ανέβει πιο πολύ στο βαθμολογικό πίνακα. Αλλά ακόμα και τώρα όμως που έχουμε βρει το ρυθμό μας και παίζουμε καλά, παίρνουμε τις νίκες και θέλουμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γιατί υπάρχουν οι δυνατότητες στην ομάδα. Όπως είπα και προηγουμένως, ήταν μέχρι τώρα μια σεζόν για μένα πάρα πολύ έτσι, ωραία. Γιατί την πρώτη στιγμή που έχω έρθει εδώ πέρα έχω νιώσει σεβασμό, αγάπη από όλους. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δεν το βρίσκεις εύκολα. Και θέλω να τα αποδίδω κάθε φορά. Τώρα στο μέλλον δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Θα δούμε, γιατί είναι λίγο δύσκολο για μένα αυτή τη στιγμή. Είμαι μόνος μου εδώ, δεν έχω την οικογένειά μου. Και σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο αυτό. Από εκεί και πέρα, την αγάπη που έχω εδώ για όλους, για τους φιλάθλους, πόσο μ' αρέσει, το έχω πει και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Τώρα αυτά δεν μπορεί να τα ξέρεις, ο Θεός τα ξέρει. Ο Θεός ξέρει τι μπορεί να γίνει σε 2 μήνες από τώρα, από το τελειώσει το πρωτάθλημα, αν θα συνεχίσω ή όχι. Αλλά η χρονιά που έχει γίνει μέχρι τώρα όμως ήταν για μένα πάρα πολύ και πάρα πολύ καλή, γιατί παρόλο που έχω παίξει σε ομάδες όπως η Ίντερ, όπως η Μπενφίκα και ο Παναθηναϊκός πολλά χρόνια, η εμπειρία εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πραγματικά, ότι να παίζεις στην Premier League με μια ομάδα όπως η Fulham, με αυτούς τους συμπαίκτες, τον κόσμο, όλα αυτά, το πώς μου έχουν συμπεριφερθεί, για μένα ήταν
πολύ μεγάλη εμπειρία. Πάρα πολύ μεγάλη. Και θέλω να τους ευχαριστώ σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε αγώνα και να τα αποδίδω αυτό. Το σεβασμό που έχω εισπράξει, την αγάπη από όλους.